Προχθές το βράδυ. Πέντε πράγματα, τα πράγματα που δεν αγοράζουν τα λεφτά. Συγγνώμη ρε παιδιά, δηλαδή όταν όμως ο Λευτέρης Πανταζής έχει παραχωρήσει την πρώην γυναίκα του ένα σπίτι. Εσύ ξέρεις τώρα, ενίκιο... παιδιά, όταν τα ακούω αυτά. Όχι, όχι, το ξέρω. Τα διαβάζω σε εσά. Όχι. Δεν ρεπορτάζει, εγώ σου λέω. Δεν σου λέω τώρα το μυαλό του Κωνσταντινίδη. Δεν μπορεί να υπάρχει ρεπορτάζ αυτό το πράγμα. Ξέρεις εσύ τι είναι το ρεπορτάζ, ότι πήρε τη μία πλευρά από το περιβάλλον τη μία πλευρά και κάτι σου είπανε. Δεν πήρα μόνο. Πρώτα απ' όλα δεν είναι ωραίο να ακούγονται τέτοιε λεπτομέρειε. Μα είναι δυνατά, μόνοι του. Όχι, δεν μπορεί να το λε σε δεδομένο τώρα. Ξέρει εσύ τι του έχει δώσει. Περίμενε να σου πω κάτι. Εμεί. Δεν πήραμε ένα θέμα που το βγάλαμε από την κοιλιά μας και το έχουμε βγάλει στη δημοσιότητα. Μόνοι τους αποφάσισαν και κάναμε ρεπορτάζ. Μιλάς λοιπόν με τη μία πλευρά και σου λέει μία πλευρά ότι ρε παιδί μου, εγώ της έχω και ένα σπίτι, παρά το γεγονός ότι η κόρη μου είναι 26, ένα σπίτι που μένει η Ζόζα ή το εκμεταλλεύεται ήδη και παίρνει τα ενίκια. Η άλλη πλευρά, όταν ρωτάς γι' αυτό, δεν σου λέει ότι. Τι είναι αυτά που λέτε, Στέφανε. Η άλλη πλευρά, το περιβάλλον, ναι, τη άλλη πλευρά. Δεν σου λέει ότι δεν ισχύει αυτό. Σου λέει ότι εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να σχολιάσω όλο πράγματα. Εμένα μου κάνει σαν αυτό που παίρνει τηλέφωνο και για τέτοια θέματα. Δηλαδή, ποιο είναι ο κριτής ή. Δεν κρίνουμε. Δεν λέμε καλά στον ακόμα. Λέμε όμω ότι κάποια πράγματα και οι δύο είναι ξεκάθαρα. Αν και οι δύο και είναι ντροπή να ξεκατίνιάζουν του δέκα. Τουλάχιστον δέχεσαι ότι αυτό εδώ είναι ξεκατίνιασμα. Γιατί αυτό είναι ξεκατίνιασμα. Εμένα το γεγονό όμω ότι ο Λευτέρης Πανταζής δεν έχει παρέμβει να πει κάτι μου δείχνει να καταλάβω ότι η Ζόζα λέει κάτι. Ανέβασε το έβγαλε αυτό ένα γνωμικό. Ούτε η Ζόζα, περίμενε να είμαστε δίκαιοι. Ούτε η Ζόζα, παιδιά, ξεκατίνιαστη. Θα μπορούσε να βγει σε εκπομπέ, μου πάρει τηλέφωνο από όλε τι εκπομπέ να πει πράγματα. Αποφάσισε να μην. Εσά, μου μπορεί να δώσει συνέχεια. Βγήκε μία φορά να τίποτα ακόμα. Ποιος? Είμαι η Ζόζα, είμαι ταξά. Και τώρα πήρε φορά. Έχει να δώσει συνέντευξη 20 πόσο ναι, χρόνια. Πολλά. Έτσι δίκαιο. Πολλά. Πολλά. Γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος το οποίο το βλέπουμε όχι, κάθε μέρα στη τηλεόραση. Πόσο χρόνια έχει να δώσει. Ανεβάζει εικόνη με τα πράγματα, ανεβάζει η Ζόζα πράγματα. Αυτό κρίνει. Δεν με αφορά εμένα. Εμένα με αφορά. Δεν μ' αρέσει να ακούω. Έδωσε αυτός αυτό στην πρώην γυναίκα του. Η άλλη έδωσε το. Δηλαδή δεν ξέρεις τι ακριβώς. Δεν τα λέμε εμείς. Εμείς μεταφέρουμε το ρεπορτάζ πάντα, όπως ξέρεις. Δεν ξέρεις λεπτομέρειες για άλλα πράγματα. Ναι. Αλλά δύο. Ένα στοιχείο που ξέρουμε να μην το πούμε. Ποιος θέλει, το ξέρουν μεταξύ του. Καλά, δεν το συζητάμε. Επειδή το κάνουν δημόσιο, σχολιάζουμε και εμείς δημόσιο. Ωραία, μπορείς να σχολιάσεις δημόσιο μια συμπεριφορά. Αλλά όταν γυρνάει και λέει, τη άφησε το σπίτι, εγώ δεν θέλω να το ακούω αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει τσάπη. Μα όλα και τα λεφτά γίνονται όπως βλέπεις όμως τώρα. Και ξέρεις εσύ τι τη άφησε. Για ποιο λόγο. Λεφτά μπροστά μου. Ξέρεις εσύ να δεν είσαι σίγουρη. Τότε μην το λες. Ναι, εμείς μεταφέρουμε το ρεπορτάζ πάντα. Πρέπει να σου πω κάτι. Το ρεπορτάζ είναι μονόπλευρο. Δεν είναι μονόπλευρο. Δεν είναι μονόπλευρο. Όταν όμως. Αυτό το ρεπορτάζ είναι βερεσέ. Αν είχε μία δήλωση που και πάλι δεν υπάρχει λόγο να γίνει. Ο θα με δικαιώσει να ξέρει. Με δικαιώσει ο χρόνο. Άλλο να βγει κάποιο και να μιλήσει συγκεκριμένα. Για πράγματα, εάν θέλει, που δεν υπάρχει λόγο αυτά τα πράγματα να ακούγονται στον αέρα. Είναι πολύ προσωπικά θέματα και δεν αφορούν κανέναν. Εκείνοι τα ξεκίνησαν όμως. Ναι, αλλά εσύ τώρα δεν λέει, δεν μου δείχνεις μία δήλωση από το περιβάλλον του Πανταζή. Έρχεσαι και λες ότι σ' άφησε το σπίτι. Εγώ δεν θέλω να το ακούω αυτό. Το ότι ανεβάζει λεφτά η Ζόζα και το λέει δεν σου λέει κάτι στο Facebook. Μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδιά. Η Ζόζα μεταξά. Από την άλλη, τότε είναι... υπήρχαν δηλώσεις παλιές που έλεγε εγώ τη βοήθησα και οικονομικά. Συμφωνώ την πήρα μαζί και σου, γι' αυτό σου και δύο. Αλλά όλα και τα λεφτά γίνονται. Αυτό σου αλλά λέω. Η Ζόζα μεταξά δεν είναι σύζυγος του Λευτέρη Πανταζή, απ' τη μία. Καταλάβες. Είναι κάποια πράγματα, κομμάτια του παζλ, που αφού κάνουμε αυτό το ρεμπορτάζ, καλό να τα βάζουμε για να κόλλουμε τα συμπερασματά του. Έχεις κάποιες δημόσιες δηλώσεις από συνεντεύξεις ή τοποθετήσεις σε λογαριασμούς στα social που είναι ανοιχτοί και μπορεί να τους βλέπει όλος ο κόσμος. Βεβαίως, και αυτό το κάνουμε. Από όλες αυτές τις τοποθετήσεις βγάζεις το συμπέρασμά σου. Και εσύ και ο κόσμος που ακολουθεί και αυτός που έτυχε να δει και την εκπομπή του Γρηγόρη, εμείς που κάνουμε την αναπαραγωγή στα site, όλα καλά. Εγώ όμως δεν θέλω, δεν μου αρέσει, το θεωρώ πολύ φτηνό να ακούω για κάποιον από το φιλικό περιβάλλον. Που σου είπε ότι εγώ της άφησα το σπίτι και της έδωσα και ένα πακέτο μακαρόνια. Δεν μου αρέσει εμένα αυτή η λογική και δεν μου αρέσει και αυτή η αισθητική. Αυτό. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε εσύ να δούμε κάτι. Το θεωρώ πολύ φτηνό. Και σαν γυναίκα δεν μου αρέσει, κατάλαβες να το πω. Και σαν... δεν είναι ωραίο. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Απλά από κάπου ξεκίνησε και όχι από τον Πανταζή. Και αυτό είναι όμως... Τελεία και παύλα. Κάτι σημαντικό. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, πού θέλετε να πάμε. Πάμε να ξαπλώσουμε. Μα πάει και πολύ. Έπρεπε να εκνευρίζει σήμερα. Και εγώ σε εκνεύριζα με το που δεν το ρεπορτάζ. Σου λέει άλλη τελεία. Θα με πειράζω τη γνώμη. Δεν το έχει για το ρεπορτάζ. Άιντε και να θε. Το καταλάβαμε ότι μίλησε με το Πανταζή. Βιντεάκια στα Facebook, άιντε.